Γεια σας, γεια σας, είμαι η Βάσο Παπά και σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε, φίλοι μου, να είμαστε φίλοι με τον ίδιο μας τον εαυτό. Όπως έχει πει ο Όσκαρ Ουάιλντ, το να αγαπάς τον εαυτό σου είναι η αρχή μιας ιστορίας αγάπης που θα διαρκέσει για πάντα. Κανείς δεν σας προσφέρει περισσότερα από τον ίδιο σας τον εαυτό. Δεν θα περιμένετε από τους άλλους αυτό που μπορείτε οι ίδιοι να δώσετε στον εαυτό σας. Πρέπει βέβαια να αγαπάμε τον εαυτό μας σωστά, ούτε υπερβολικά αλλά ούτε και λίγο. Να βρούμε τη μέση οδό μέσα σε μια τρυφερή αδιαφορία, όπως γράφει ο Αλμπέρτ Καμί. Η αυτοεκτίμηση, φίλοι μου, καλλιεργείται κάθε μέρα. Αρχίστε με μικρά βήματα, εφαρμόζοντας τακτικές που σιγά σιγά θα τις υιοθετήσετε ως θετικές συνήθειες. Καταρχήν, αναγνωρίστε τα προτερήματά σας. Αφιερώστε λίγα λεπτά για να σκεφτείτε και να κάνετε μία λίστα με τα προτερήματα, τα ελαττώματα, τις επιτυχίες σας, τα πρόσωπα που σας αγαπούν και τα μπράβο που σας απευθύνουν. Αυτή η άσκηση, πιστέψτε με, έχει ευεργετικά αποτελέσματα. Τα θετικά στοιχεία θα σας εμφανιστούν σε μια αναλογία που δεν τη φανταζόσασταν. Τα αδύναμα σημεία, αντί να παραμείνουν στην κατηγορία επικρίσεις για το άτομό μου, θα ανοίξουν μέσα από την απόσταση που δημιουργεί το γράψιμο νέους δρόμους για την πρόοδό σας. Εξάλλου, πρέπει να μάθετε τη διαφορά ανάμεσα στο «κάνω ένα λάθος» και στο «είμαι ένα τίποτα». Με τον εαυτό σας πρέπει να βρίσκεστε σε μια διαρκή σχέση μητέρας παιδιού, να αναγνωρίζετε τα προτερήματα και τις καλές σας πράξεις χωρίς να επιζητάτε κομπλιμέντα, πάνω απ' όλα να ενθαρρύνετε τον εαυτό σας. Είναι ένας νέος τρόπος να τον αγαπάτε. Επίσης, καταπολεμήστε τους φόβους σας. Η άποψή μας για τον κόσμο επηρεάζει την πραγματικότητά μας. Όπως έχει πει ο Επίκτητος, δεν είναι τα ίδια τα πράγματα που μας φοβίζουν, αλλά η άποψη που έχουμε για αυτά. Αν προσπαθήσετε να αντιμετωπίσετε τις καταστάσεις που σας φαίνονται δύσκολες, θα μάθετε να τις ξεπερνάτε. Μια μικρή αποτυχία δεν είναι τόσο σοβαρή. Θεωρήστε τη σαν μια ευκαιρία να μάθετε να ξεπερνάτε τον εαυτό σας. Ξέρουμε ότι οι αποτυχίες μας περιέχουν τα σπέρματα της εξέλιξής μας. Βασίζονται στις αδυναμίες μας. Το σφάλμα είναι ανθρώπινο. Έχετε λοιπόν κατανόηση απέναντι στα στραβοπατήματά σας που αντί να σας απομακρύνουν, σας βάζουν σε αυτό που λέμε ίσιο δρόμο. Ακόμα, κάντε λάθος χωρίς να κοκκινίζετε. Το να αλλάξουμε γνώμη διότι εκ των υστέρων διαπιστώσαμε ότι κάνουμε λάθος επειδή εξελιχθήκαμε, επειδή είδαμε
τα πράγματα διαφορετικά κάποιες εβδομάδες μετά, σημαίνει πως είμαστε πραγματικά ελεύθεροι. Δίνω στον εαυτό μου το δικαίωμα να σκεφτεί, να επανεξετάσει μια άποψη, να διστάσει, να αμφισβητήσει μια απόφαση, ακόμα και αν αυτό προκαλεί αμηχανία στους οικείους μου. Θέλω να είμαι στο κέντρο της ζωής μου και όχι απλώς θεατής, με το πρόσχημα ότι ακολουθώ την πρώτη μου άποψη ή ότι συνεχίζω στην κατεύθυνση που είχα επιλέξει και δεν την εγκαταλείπω αν και δεν μου ταιριάζει πια. Η ηθοποιός Μισελ Λαρόκ σε μια συνέντευξή της, ξέρετε τι έχει πει πάνω σε αυτό το θέμα. Σήμερα λέει δεν φοβάμαι πια να κάνω λάθος, λατρεύω να κάνω λάθη, μπορεί να πω το αντίθετο από αυτό που έλεγα ένα μήνα πριν, γιατί κατάλαβα, γιατί εξελίχθηκα, έμαθα. Το βρίσκω καλό και είναι η απόδειξη ότι ακόμα όλα είναι εφικτά. Επίσης, φίλοι μου, εκτιμήστε τις επιτυχίες σας. Επειδή δεχόμαστε τον εαυτό μας όπως είναι, αναγνωρίζουμε τις επιτυχίες που μας οδήγησαν μέχρι εδώ. Το να τις αναγνωρίζουμε σύμφωνα με τα δικά μας κριτήρια κάνει καλό. Λέω συχνά με μεγάλη χαρά ότι αν και δεν είναι όλα τέλεια, έχω δημιουργήσει με τα παιδιά μου μια σχέση βαθιά και ειλικρινή και αυτό είναι θαυμάσιο. Επίσης είναι υπέροχο να έχουμε ένα επάγγελμα που μας συναρπάζει, ακόμα και αν πρέπει να ανεχτούμε έναν δύσκολο προϊστάμενο. Εάν δεν μας συναρπάζει, τότε κάνουμε μια στροφή και πάμε σε άλλα μονοπάτια. Αυτό που λέω συνήθως είναι κουνήσου, δεν είσαι δέντρο, άλλαξε κατεύθυνση. Ανταμείψτε τον εαυτό σας. Πάρα πολύ συχνά γιορτάζουμε τις επετείους, ξεχνώντας συνήθως να τιμήσουμε το σημαντικό, τα σημαντικά γεγονότα της ύπαρξής μας, στα οποία έχουμε συμβάλει. Μάθετε να συγχαίρετε τον εαυτό σας όταν πετυχαίνει ένα στόχο, όταν λαμβάνει μια επαγγελματική επιβράβευση, όταν χάνει κάποια παραπανήσια κιλά, όταν κόβεται το κάπνισμα, όταν συμβάλλεται με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο στην επιτυχία των παιδιών σας στις εξετάσεις, διότι όλες οι προσπάθειες που στέφθηκαν με επιτυχία αξίζουν μία επιβράβευση, φίλοι μου, όσο συμβολική και αν είναι. Μπορεί να είναι ένα εντυπωσιακό κόσμημα, μπορεί να είναι ένα ποτήρι σαμπάνια, μπορεί να είναι μία έξοδος στον κινηματογράφο, ένα βιβλίο που αγαπάτε και θέλετε να διαβάσετε εδώ και πολύ καιρό. Τέλος πάντων, διαλέξτε εσείς τι θα σας ευχαριστήσει εκείνη τη στιγμή. Το σημαντικό πάντως είναι να γιορτάσετε το γεγονός. Ζητήστε διακινδυνεύοντας ακόμα και να σας αρνηθούν. Τι εννοώ? Για να εκφράσετε καθαρά ένα αίτημα πρέπει να το κάνετε με τέτοιο τρόπο ώστε ο άλλος να αισθανθεί
ελεύθερος να δεχτεί ή να αρνηθεί αντίστοιχα. Αυτό το διπλό, θα λέγαμε, ρίσκο να απορρίψουν ή να ικανοποιήσουν το αίτημά μας δίνει ελευθερία στην επικοινωνία μας με τους άλλους. Όταν τα αιτήματά σας δεν αφήνουν το περιθώριο επιλογής της απάντησης, ασκούν πίεση στον άλλον και δημιουργούν ένα κλίμα, θα λέγαμε, δυσφορίας. Τολμήστε να πείτε. Ξέρω τι σας λέω αυτή τη στιγμή. Τολμήστε να εκφράσετε τη συγκίνησή σας. Τολμήστε να εκφράσετε τα αισθήματά σας, τις απόψεις σας, τις ιδέες σας. Θα σας βοηθήσει αυτό να ζήσετε σε απόλυτη αρμονία με αυτό που είστε, χωρίς όρια, χωρίς συμπλέγματα, με όλο τον αυθορμητισμό που απαιτείτε για να εκφράσετε την αλήθεια σας και να αισθανθείτε αληθινοί. Και μάθετε, φίλοι μου, να λέτε όχι. Σας μιλάει τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος κατά βάση δεν το αρέσουν οι εντάσεις, απεχθάνεται την βία, μέχρι πρότινος ήθελα να τους έχω όλους ικανοποιημένους, αλλά πλέον έχω καταλήξει ότι κάποιες φορές πρέπει να λέμε όχι και το όχι μας αυτό να το εννοούμε. Η ψυχαναλήτρια Λις Ζανέν Ντελιβάρ, ξέρετε τι έχει γράψει. Το να λέμε, λέει, όχι σημαίνει πως είμαστε ικανοί να διακρίνουμε ανάμεσα σε αυτό που είμαστε, σε αυτό που πραγματικά πιστεύουμε, τις αξίες, τα ιδανικά που διέπουν την ζωή μας και σε αυτό που ανήκει στο λόγο ο οποίος αρθρώνεται στο όνομα της οικογενειακής μεταβίβασης. Σημαίνει ότι απελευθερωνόμαστε από τις σκέψεις και τις συμπεριφορές οι οποίες προέρχονται από την οικογενειακή μας ιστορία. Μαθαίνω να λέω όχι στους άλλους σημαίνει ότι μαθαίνω να λέω ναι σε μένα, να είμαι παρόν μέσα μου και στους άλλους. Μόλις μάθουμε να λέμε όχι, τα όχι μας έχουν μεγαλύτερο βάρος. Μεστά, φυσικά και χωρίς δεύτερες σκέψεις, εκφράζονται τότε τελείως, μα τελείως ελεύθερα. Πιστέψτε με. Αυτά προς το παρόν. Είμαι η Βάσο Παπά. Θα χαρώ να εγγραφείτε στο κανάλι του Culture Magazine, να πατήσετε και το καμπανάκι ακριβώς από κάτω, ώστε να ενεργοποιηθούν οι ειδοποιήσεις και να γνωρίζετε πότε ακριβώς ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο. Να είστε καλά, σας φιλώ.